τα εσχάτας σάλπιγας, διότι εν αυτής ετελέστη ο Θεός, ο θυμός του Θεού. Και είδον ως θάλασσαν η αλήνη με μειγμένη με πύρ, και εκείνους ήτινες ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού και κατά του χαράγματος αυτού και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού εισταμένους επί την θάλασσαν την Ιαλήνη έχοντας κιθάρας του Θεού. Και έψαλον την οδύν Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ οδύσου Βασιλεύ των Αγίων. Τις δεν θέλεις εφοβηθεί Κύριε και δοξάσει το όνομά σου, διότι είσαι μόνος όσιος, διότι πάντα τα έθνη θέλουν συνελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, διότι οι κρίσεις σου εφανερώθησαν». Και μετά τα αυτά είδων και ειδού, η νύχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Και εξήλθον εκ του ναού οι επτά άγγελοι, έχοντες τα σεπτά πληγάς, ενδεδειμένοι λινά, καθαρά και λαμπρά, και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. Και εν εκ των τεσσάρων ζώων, έδωκεν εις τους επτά αγγέλους επτά φιάλας χρυσάς, πλήρης του θυμού του Θεού, του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Και εγεμίστη ο ναός από καπνού, εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού, και ουδής η δύνατο να εισέλθει στο ναόν έως ου τελειώσωση επτά πληγέ των επτά αγγέλων. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσα προς τους επτά αγγέλους, «Υπάγεται και εκχαίεται εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». Και πήγαινε ο πρώτος και εξέχε τη φιάλην αυτού επί την γην και έγινε έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Και δεύτερος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ο τρίτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγάς των υδάτων και έγινε αίμα. Και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα «Δίκαιος είσαι Κύριε, ο όνο ειν και ο όσιος, διότι έκρινας τούτο ταύτα, επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα σε αυτούς να πείωσιν, διότι άξι είναι». Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα «Ναι Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιη η κρίση σου». Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθησε αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους με πύρ και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και βλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας και δεν μετενόησαν ώστε να δώσω συδόξα εις αυτόν. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί το θρόνο του θηρίου και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρη σκότους και μάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δε τη αέλκη αυτών και δε μετενόησαν από τον έργον αυτών. Και ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτην και εξηράνθη το είδωρο αυτού δια να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των αποταντολών του ηλίου. Και είδον τρία κάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του προφήτου, του ψευδοπροφήτου, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων, εκτελούντας σημεία, τα οποία εκπορεύονται από τους βασιλείς της γης και προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης διασυνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ως της αγρυπνή και φυλάτη τα ημάτια αυτού, διέ να μην παρεπατεί γυμνός και βλέπωση την ασχημοσύνην αυτού. Και συνήθρισεν αυτούς εις τον τόπον των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Και ο έβδομος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις τον αέραν και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού από το θρόνο λέγουσα «Ετελέστη». Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης τόσο πολλά
μεγάλος σεισμός. Και διαιρέθη η πόλη μεγάλη τρία μέρη, και η πόλη των εθνών έπεσον. Και η Βαβυλώνη μεγάλη ήλθεν εις ενθύμηση ενώπιον του Θεού, για να δώσει σε αυτήν το ποτήριον του ίνου, του θυμού της οργής αυτού. Και πάσαν ίσως έφυγε, και τα όρη δεν ευρέθησαν. Και χάλαζα μεγάλη ως ενός θαλάντου, κατέβαιναν από του ουρανού επί τους ανθρώπους, και βλαστήμησαν οι άνθρωποι των Θεών, δια την πληγή της χαλάζης, διότι η πληγή αυτή σήτω μεγάλη σφόδρα. Αμήν. Αφού λοιπόν ο Θεός έδωσε την αποκάλυψη στον Ιωάννη της σωτηρίας των ανθρώπων, που δεν θα βάλουν το χάραγμα και δεν θα προσκυνήσουν την εικόνα, καθώς ο Ιησούς Χριστός ήρθε με δρέπανο για να θερήσει, και αφού αποκάλυψε και την μεγάλη οργή την οποία ο Θεός αποστέλει διά του Ιησού Χριστού πλέον, ώστε να κόψει κάθε σταφύλι και να το πατήσει στο πατητήρι του θυμού, στο λινό του θυμού του Θεού, τώρα έρχεται η εκδήλωση της ολοκληρωτικής καταστροφής με τις 7 πληγές που θα πλήξει όλη την οικουμένη και όλη την ανθρωπότητα. Στις σάλπιγγες καταστρέφεται το 1/3 και επληγώνεται το 1/3 των ανθρώπων. Το 1/3 του χλώρου χόρτου, το 1/3 των δέντρων, το 1/3 της θαλάσσης, το 1/3 των ανθρώπων. Τώρα όμως μπήκαμε, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει μεγάλη θλίψη που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει. Είναι το τέλος του τέλους. Ο διάβολος είναι πια κάτω στη γη, ο Αντίχριστος σε πλήρη εξουσία, ο ψευδοπροφήτης με απόλυτη δύναμη, με μίσος απεριόριστο, και ο διάβολος και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης σε όσους αντιστέκονται ακόμη και δεν υποτάσσονται στο Αυτόν, ώστε να βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Και ο Θεός του δείχνει στον ουρανό εσφαγμένους, πλήθος εσφαγμένων, οι οποίοι στέκονται πάνω σε μία ιαλήνη θάλασσα μεμειγμένη με πυρ, που φανερώνει τη δύναμη του Λόγου του Θεού με τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, που και τώρα ακόμη εκεί στον ουρανό δίνει δύναμη ώστε οι άνθρωποι να σταθούν και να μην υποταχθούν στις εντολές του διαβόλου και του Αντίχριστου. Και είδε αυτούς οι οποίοι ενίκησαν, εσφάγισαν βέβαια, βρέθηκαν στο θυσιαστήριο, και αυτοί εσφάγισαν γιατί δεν προσκύνησαν την εικόνα αυτού, δεν έβαλαν το χάραγμα αυτού και τον αριθμό του χαράγματος αυτού, και έψαλαν πρώτον την οδύν του Μωυσέως του δούλου του Θεού, την οποία έψαλε ο λαός Ισραήλ μετά την έξοδό του από την Αίγυπτο. Αλλά ταυτόχρονα έψαλαν και την οδύν του Αρνίου, που είναι αμέσως μετά την έξοδό τους από τη μεγάλη θλίψη. «Μεγάλα, θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ η οδή σου, Βασιλεύς των Αγίων. Ποιος δεν θα σε φοβηθεί και ποιος δεν θα δοξάσει το όνομά σου, διότι είσαι μόνος όσιος, και πάντα τα έθνη θα έρθουν και θα προσκυνήσουν ενώπιόν σου, διότι οι κρίσεις σου εφανερώθησαν». Οι κρίσεις της δικαιοσύνης του. Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι αγάπη, αλλά εδώ αποκαλύπτει και την άλλη πλευρά του, πυρ καταναλίσκων. Θεός οργιζόμενος. Η εκδήλωση της οργής του Θεού στο πλήρες, που δεν έχει ξαναγίνει. Όμως πριν από αυτό, ο Θεός δείχνει στον Ιωάννη και
καθώς ανοίχθηκε ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό, πρότυπο, μάλλον αντίγραφο αυτού του ναού, του σκηνής του μαρτυρίου στον ουρανό, ο Θεός έδωσε εντολή και κατασκεύασε ο Μωυσής. Τώρα όμως βλέπουμε το πρωτότυπο. Και μέσα από αυτόν τον ναό, του οποίου το χαρακτηριστικό είναι τα Άγια των Αγίων, αλλά και ο τόπος, τα Άγια, τα πρώτα Άγια που συνάσσονται ιερείς, μεσιτεύοντες, στα Άγια δε των Αγίων, ο Μέγας ο Αρχιερεύς, μία φορά το χρόνο που μεσιτεύει για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν βλέπουμε, εκεί στον ουρανό βλέπει ο Ιωάννης και εμείς βλέπουμε μέσα από τα μάτια του Ιωάννη, ότι από αυτόν, από αυτό το ναό της σκηνής του μαρτυρίου εξήλθαν οι επτά άγγελοι που έχουν τις τελικές επτά πληγές, ενδεδειμένοι λινά και καθαρά και λαμπρά με αγιασμό και περιοριζωσμένοι περί τα στήθη με χρυσά ζώνας με απόλυτη εξουσία. Και ένα από τα τέσσερα ζώα έδωκεν εις τους επτά αγγέλους τα σεπτά χρυσά φιάλας πλήρης του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Και ενώ εδόθησαν οι επτά φιάλες που ήσαν πλήρης του θυμού του Θεού, εγεμίστη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού, και κανείνας δεν μπορούσε να εισέλθει στο ναό έως ούτε λιώσωση επτά πληγέ των επτά αγγέλων. Είναι η στιγμή που δεν μπορεί κανείς να προσευχηθεί πια στο Θεό για συγχώρεση και για άφεση αμαρτιών. Κανένας δεν μπορεί να μπει στο ναό για μεσητική προσευχή. Μα κανένας. Τώρα πια είναι αποφασισμένος ο Θεός να εκφράσει, να εκδηλώσει την απεριόριστη οργή Του. Είναι φοβερή η οργή του Θεού, αδελφοί. Ας τη δούμε μέσα στα 7 βήματα, στις 7 φιάλες που μας φανερώνει ο Θεός μέσα από το βιβλίο αυτό. Και πήγαινε ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί την γην και έγινε έλκος κακών και πονηρών εις πάντας τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτή. Ακόμη φαίνεται υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν βάλει χάραγμα, αλλά είναι πια μια ασήμαντη μικρή μειοψηφία, γιατί οι περισσότεροι έχουν σφαγεί, οι ελάχιστοι που έχουν μείνει, και αυτοί απολαμβάνουν τη διάκριση του Θεού ως προς την προστασία τους, σε αντίθεση με την εκδήλωση της οργής του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Όσοι λοιπόν έχουν βάλει το χάραγμα και έχουν προσκυνήσει την εικόνα του, καθώς πέφτει η πρώτη φιάλη, γίνεται πάνω τους έλκος κακών, κακοήθες, σκληρό, άγριο, αλλά και πονηρό, που δεν μπορείς να το θεραπεύσεις. Σε όλους τους ανθρώπους, μηδενούς εξαιρουμένου, εξ αυτών του πλήθους των ανθρώπων που προσκύνησαν την εικόνα του, το θηρίο, και έβαλαν το χάραγμα στο δεξί χέρι και το μέτωπο. Ταυτόχρονα δε έρχεται η δεύτερη φιάλη. Δεν περνάει η πρώτη. Το ένα κακό πάνω στο άλλο και το κάθε κακό που έρχεται συνεχίζεται. Ενώ λοιπόν όλοι οι άνθρωποι έχουν έλκος κακών και πονηρών και δεν πεθαίνουν, έρχεται ο δεύτερος άγγελος και εκχέει την φιάλην αυτούν στη θάλασσα και έγινε όλη η θάλασσα ως αίμα νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα στην θάλασσα απέθανε. Το αίμα του νεκρού, αδερφοί, δεν μοιάζει καθόλου με το αίμα του ζωντανού. Το αίμα του ζωντανού είναι καθαρό, ζωντανό, κόκκινο.
το αίμα του νεκρού είναι χωρισμένο σε νερό και σε υπολείμματα, το χρώμα είναι καφετή και εκείνο το οποίο είναι φοβερό είναι η μυρουδιά. Φοβερή μυρουδιά. Θυμάστε όταν ήταν απάνω στο σταυρό του Γολγοθά ο Κυριός μας και τρύπησαν την πλευρά του, έτρεξε νερό και αίμα. Και αυτό απεδείκνυε ότι ήταν ήδη νεκρός ο Ιησούς. Σκεφτείτε ολόκληρη τη θάλασσα σε σκούρο καφετή χρώμα και μία τρομακτική μυρωδιά, απλησίαστη. Για να πάρετε μια χαμπάρι περί τίνος πρόκειται, για να καταλάβουμε λίγο, να σκεφτούμε ένα ψόφιο ζώο πως μυρίζει, μια ψόφια γάτα, μια ψόφιο σκύλος, αν έχει τύχει να βρεθείτε πουθενά. Τώρα οι άνθρωποι όλοι με έλκος κακό και μία θάλασσα παντού, σε όλη την οικουμένη, χρώματος καφετή και να βρωμάει. Και πάνω σε αυτό, τρίτος άγγελος, εξέχειε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγάς υδάτων και έγιναν όλα τα γλυκά πόσιμα νερά αίμα. Μα όλα, όλα. Ο δε άγγελος, ο οποίος προστατεύει και μας αποκαλύπτεται πάρα πολύ ωραία εδώ, ότι ο Θεός για να διατηρήσει την ισορροπία στη φύση, την καθαρότητα, εν γέννη την ισορροπία στη φύση, χρησιμοποιεί αγγέλους. Ο άγγελος λοιπόν των υδάτων, ο οποίος δηλαδή είχε την ευθύνη της και έχει την ευθύνη της καθαρότητας των υδάτων, έκραξε λέγον, δίκαιος είσαι Κύριε, ο ίν και ο όσιος, διότι έκανες ταύτα, επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχειων, αίμα έδωκε σε αυτούς να πείωση, διότι είναι άξιοι. Κι ήκουσα άλλον άγγελον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα, ναι Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, αληθινέ και δίκαιε η κρίση σου. Δεν μπορούμε καν να φανταστούμε την οργή του Θεού και μάλιστα το πλήρες της οργής του Θεού. Αλλά μας το περιγράφει τόσο καθαρά ώστε μπορούμε να σκεφτούμε την κατάσταση της ανθρωπότητας εκείνες τις ημέρες. Φοβερές και τρομερές θλίψεις, όταν λέει ο Λόγος του Θεού, θλίψεις που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει. Σκεφτείτε λοιπόν μέχρι τώρα ανθρώπους με έλκος κακών και πονηρών στο σώμα τους, να ταλαιπωρούνται και να πονάνε. Η θάλασσα όλη καφετιά να βρωμάει και κάθε νερό καθαρό να έχει μετατραπεί σε αίμα. Η απόλυτη εκδήλωση της οργής του Θεού. Και τέταρτος άγγελος, πάνω σε όλα αυτά, όχι τελειώνει το ένα και αρχίζει το άλλο, και ο τέταρτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθησε αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι, καύμα μέγα, και βλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας και δεν μετενόησαν ώστε να δώσω στη δόξα εις τον Θεόν. Έριξε τη φιάλη στον ήλιο και οι ακτίνες του ηλίου πολλαπλασιάστηκαν σε θερμότητα που έχει προβλεφθεί από τους επιστήμονες και οι επιστήμονες σήμερα φοβόνται την αύξηση της θερμότητας του ηλίου, αλλά το θεωρούν ότι είναι απίθανο και αν θα γίνει θα γίνει πολύ μακρινά χρόνια. Η μεταβολή δηλαδή να διαταραχθεί η ισορροπία του ηλίου.
άρα και του ηλιακού συστήματος. Όμως η φιάλη του Θεού έδωσε τόση μεγάλη ισχύ στη θερμοκρασία που εκπέμπει ο ήλιος, που οι άνθρωποι εκαυματίστησαν. Καίγονται με έλκος πονηρό και κακό απάνω τους, με μία θάλασσα που δεν υπάρχει ούτε ένα ψαράκι, σαν αίμα νεκρού, καφετιά και γεμάτη βρώμα, και όλες οι πηγές και τα ύδατα, οι λίμνες, εκ των οποίων πίνουν νερό οι άνθρωποι, αίμα, ώστε τους ανάγκασε να πίνουν αίμα. Και τώρα καυματισμός πλήρης. Τώρα πια φτάνουν σε όρια, και εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Παρόλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βάλει το χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο ή στο μέτωπο, έχουν προσκυνήσει τον Αντίχριστο και την εικόνα του, δεν μπορούν να μετανοήσουν. Αυτό είναι το μυστήριο, αδερφοί, της Αποκάλυψης, που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε εμείς. Τι σημαίνει το να βάλεις το χάραγμα ώστε να είναι αδύνατο να μετανοήσεις? Εδώ λίγο ταλαιπωρούνται σήμερα οι άνθρωποι. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που σκληραίνουν και βλασφημούν το Θεό. Οι περισσότεροι, έστω και σε άγνοια, ζητάνε βοήθεια από το Θεό. Όλοι οι γιατροί στις δυσκολίες της ιατρικής λένε τώρα δεν απομένει παρά μόνο το έλεος του Θεού, παρά μόνο προσευχή. Εδώ είναι αδύνατον όμως να μετανοήσουν. Μυστήριο είναι αυτό. Και όχι μόνο δεν μετανοούν, αλλά σκληρύνονται και βλασφημούν το όνομα του Θεού του έχοντος την εξουσία επί τας πληγάς ταύτας. Άρα δικαιολογημένα εκχαίεται η οργή του Θεού σε αυτούς τους ανθρώπους. Εντελώς αμετανόητοι, συνειδητά υποτεταγμένοι δια του ψευδοπροφήτου στον Αντίχριστο, άρα και στο διάβολο και σατανά, συνειδητά υποτεταγμένοι, εξέλεξαν, απέρριψαν το Λόγο του Θεού και εξέλεξαν το Λόγο του Αντίχριστου. Αλλά συνειδητά, εκούσια. Γι' αυτό αδύνατο να μετανοήσουν. Αντίθετα, ό,τι και αν συμβαίνει σε αυτούς σκληραίνουν. Και αυτό είναι το σημείο, αδελφοί αγαπητοί, που πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε μέσα μας. Όταν ο άνθρωπος σκληραίνει, τότε έχει πάρει τον κακό το δρόμο. Ένα δρόμο χωρίς επιστροφή ή με πολύ δύσκολη επιστροφή. Το να αμαρτήσεις, το να ξεπέσεις, το να απορνεύσεις, το να μοιχεύσεις, έχει επιστροφή. Το να σκληρυνθείς ενώπιον του Θεού αλλά και των ανθρώπων, εκεί δύσκολα υπάρχει επιστροφή. Το να αποκτήσεις δηλαδή ιδεολογία ξένη προς το Ευαγγέλιο του Χριστού, παραδείγματος χάρη αίρεση απολίας, τότε είναι αδύνατο να επιστρέψει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει σε άνθρωπο αιρετικό, μετά πρώτη και δευτέρα νουθεσία, παρετού. Γιατί? Γιατί αυτός ο άνθρωπος πια βρέθηκε να αμαρτάνει, καθώς είναι διεφθαρμένος και έγινε αυτοκατάκριτος. Τι θα πει αυτοκατάκριτος? Από μόνος του κατακρίνει τον εαυτό του. Αποδέχεται την καταδίκη του. Σκληραίνει η καρδιά. Σκληραίνει το πνεύμα. Και ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να μετανοήσει πια. Ο Θεός να μας φυλάει. Ενώ ο Θεός τι λέει? Ο Θεός κατοικεί στου ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου την καρδιά. Από μια μεριά λοιπόν ένας άνθρωπος
που ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό ως προς το πνεύμα και συντρίβεται ως προς την καρδιά του, και από την άλλη φορά που σκληραίνει ως προς το πνεύμα, αγριεύει ως προς το πνεύμα και σκληραίνει ως προς την καρδιά. Χαρακτηριστικό σημείο για όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερος για κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά να διακρίνουμε. Όταν βλέπεις ότι σκληραίνεις, να ξέρεις ότι ο δρόμος που έχεις πάρει γίνεται όλο και πιο μακρινός από το Θεό. Και πρέπει γρήγορα να πάμε να φτιάξουμε το πνεύμα μας, το άγριο και υπερήφανο, και την καρδιά μας τη σκληρή και αμετανόητη. Είναι χαρακτηριστικό σημάδι. Όταν επιμένεις στο άγριο πνεύμα και στην αμετανόητη καρδιά, πήρες πια τον κακό το δρόμο. Δύσκολη επιστροφή, έως αδύνατη. Ο Θεός να μας φυλάει. Και εδώ είναι, αδερφοί αγαπητοί, το τέλος της υποθέσεως. Πάμε στον πέμπτο άγγελο. Επαναλαμβάνω, και οι τέσσερις αυτές φιάλες πέφτουν σε όλους τους ανθρώπους, η μία πάνω στην άλλη. Δεν τελειώνει η μία και αρχίζει η άλλη. Η μία πάνω στην άλλη. Πέμπτος άγγελος. Εξέχε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου, και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους, και μάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, η διαταραχή του ηλίου. Καύμα και ξαφνικά σκότος. Φωτιά μεγάλη και μετά σβήσιμο. Και το κρύο δεν υποφέρεται, δημιουργεί πόνο. Πόνο άγριο. Εμάσουν τας γλώσσας των από το πόνο. Και πάλι δεν μπορούν να μετανοήσουν. Και βλασφήμισαν το Θεό του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη τα πρώτα. Και δεν μετανόησαν από τον έργων αυτών. Θέλω να το επαναλάβω μια φορά ακόμη, αδερφοί, έστω και αν είναι καθυπερβολήν η επανάληψης. Να ψάχνουμε το πνεύμα μας και την καρδιά μας πάντοτε. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι να σκληρύνει η καρδιά μας και το πνεύμα μας. Να αγριεύει το πνεύμα μας και να μην μετανοεί. Γιατί μπορεί να αγριέψει το πνεύμα μας, αλλά ο χριστιανός γρήγορα μετανοεί. Ελέγχεται από το Θεό. Τον ελέγχει το πνεύμα του Άγιο. Όταν όμως δεν μετανοεί και μένει σε πνεύμα σκληρό και άγριο, και ιδιαιτέρως σε καρδιά σκληρή και αμετανόητη, τότε ο άνθρωπος αυτός πήρε τον κακό το δρόμο και πάρα πολύ δύσκολα θα επιστρέψει. Είναι μερικά χαρακτηριστικά που μας δίνει ο Λόγος του Θεού για να καταλάβουμε την για να καταλαβαίνουμε την κατάστασή μας. Το πιο απλό: εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου είναι σκοτεινό. Εάν κοιτάς πονηρά γύρω-γύρω, να ξέρεις ότι το σώμα σου δεν έχει φως Θεού μέσα. Δεν είναι ο Θεός μέσα. Αλλά εδώ τώρα είναι το πιο σκληρό, το πιο άγριο. Εάν το πνεύμα σου αγριεύει και δεν μπορεί να μετανοήσει, και η καρδιά σου σκληραίνει και δεν μπορεί να συντριφθεί, πλησίον είναι το τέλος. Σε πλησίον στην οργή του Θεού. Πλησίον στο μεγάλο κακό. Πλησίον στο δρόμο χωρίς επιστροφή. Ο Θεός να μας φυλάει, αλλά και εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Ο Θεός μας φυλάει και μας διδάσκει με το Λόγο Του, αλλά μας καλεί να είμαστε προσεκτικοί. Μην διατηρούμε την οργή, το θυμό, την αγριάδα στο πνεύμα μας, αλλά γρήγορα να πηγαίνουμε να την πετάμε από πάνω μας. Μην διατηρούμε τη σκληρότητα στην καρδιά μας και την αμετανοησία, αλλά γρήγορα να πηγαίνουμε στον Κύριο με μετάνοια.
για να συντρίβεται η καρδιά μας. Εάν προχωρήσεις, θα φτάσεις σε καταστάσεις πια που δεν έχουν επιστροφή. Είναι φοβερό να έρχονται αυτές οι πληγές στην ανθρωπότητα, να ξέρει η ανθρωπότητα από πού προέρχονται και να μην μετανοεί, να ζητάει βοήθεια. Ο Φαραώ, όταν ερχόταν οι πληγές του Θεού μέσα από τα λόγια του Μωυσή, μετανοούσε όταν έβλεπε το κακό. Εντάξει, εντάξει, λέει, δεν θα το ξανακάνω. Μετά ξανασκλήρενε, αλλά μετανοούσε. Εδώ δεν υπάρχει ίχνος μετάνοιας, ίχνος μεταστροφής, ίχνος φόβου Θεού. Άρα τι υπάρχει? Βλασφημία και οργή στο Θεό. Αυτό είναι το φοβερό. Να σκανδαλίζεσαι από τις ενέργειες του Θεού και να σκληραίνεις. Ο Θεός να μας φυλάει. Και μην πείτε, αδερφοί, ότι δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε περάσει από λίγο. Μακάρι να μην έχετε περάσει. Αλλά πιστεύω ότι αν όχι όλοι μας, οι περισσότεροι έχουμε περάσει από αυτό το λίγο να σκληραίνει η καρδιά μας απέναντι στο Θεό. Αλλά να ξέρουμε ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος θάνατος. Εδώ είμαστε πλησίον απώλειας. Εδώ είμαστε πλησίον να βρεθούμε στο τέλος. Έκτος άγγελος. Εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών, τον Μέγαν τον Εφράτην, και εξηράνθη το είδωρο αυτού, για να ετοιμαστεί οδός των βασιλέων από Ανατολών. Η άκτη φιάλη είναι η δυνατότητα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να πολεμήσει εν τέλει το Θεό. Κοιτάξτε που φτάνει ο άνθρωπος. Όχι να τον βλασφημίσει, να τον πολεμήσει. Και απόλυτη σκληρότης, αλλά και απόλυτη ανοησία. Γιατί όταν ο άνθρωπος χάσει το φόβο του Θεού, που είναι αρχή σοφίας, χάνει το μυαλό του, χάνει τη σοφία του, χάνει τα πάντα. Τώρα λοιπόν ο Θεός θέλει, λέει στους ανθρώπους, θέλετε πραγματικά να πολεμήσετε τον Ιησού Χριστόν, θα σας δώσω την ευκαιρία. Ξεραίνει τον Εφράτη, για να μπορούν να περάσουν τα εκατομμύρια στρατεύματα από όλη την ανθρωπότητα εναντίον του Κυρίου που θα έλθει στον Αρμαγεδόνα, για να γίνει η μάχη, η περίφημη μάχη του Αρμαγεδόνα. Και τότε είδον, λέει ο Ιωάννης, τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους να εξέρχονται από το στόμα πρώτον του δράκοντος, ύστερα του θηρίου και ύστερα από το στόμα του ψευδοπροφήτου. Και αυτά τα πνεύματα είναι πνεύματα δαιμόνων, εκτελούντας σημεία ψεύδους και απάτης, τα οποία αποστέλλονται προς τους βασιλείς της γης και τους οικουμένης όλης για να τους πλανήσουν και να τους ξεσηκώσουν εις τον πόλεμο των μεγάλων της ημέρας εκείνης, της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ακόμη και σε αυτή την κατάσταση ο διάβολος μπορεί και συνεχίζει να πλανάει τους ανθρώπους. Ακόμη και σε αυτή την κατάσταση στέλνει τρία πνεύματα πλάνης σε όλους τους βασιλείς και τους άρχοντες να τους πλανήσει και να τους ξεσηκώσει. Ελάτε, ακούτε τι τους λέει, και πείθονται. Ελάτε να πολεμήσουμε αυτόν που θα κατέβει. Ελάτε να τον εμποδίσουμε να έρθει στη γη. Ποιος ξέρει πως θα είναι? Εξωγήινους θα τους παρουσιάζει? Κανείς δεν ξέρει. Για τον Χριστό θα μιλάει?
πάντως καταφέρνει και στο τέλος και τους πλανάει. Και έρχεται τώρα ο Κύριος να μιλήσει σε εμάς. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης. Μην το ξεχνάτε. Ως κλέπτης ενοιχτή. Καθήν όραν δεν στοχάζεστε. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης. Γίνεστε έτοιμοι. Γι' αυτό μακάριος είναι αυτός που αγρυπνεί και φυλάτει τα ημάτια του λευκά. Η αλήθεια είναι ότι όταν τα διαβάζουμε αυτά, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε τον εαυτό μας, την κατάστασή μας και πόσο σημαντικό είναι να μεριμνάμε για την ετοιμασία μας. Γίνεστε έτοιμοι. Διώξτε κάθε ματαιότητα. Διώξτε κάθε πονηριά. Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων που είναι υπόκρισης. Προσέχετε από τη ζήμη των Σαδουκαίων που είναι ψευδοδιδασκαλίες και ετεροδιδασκαλίες. Απομακρύνεστε από τον Τιούτον. Φεύγετε. Προσέχετε από τη ζήμη των Ηρωδιανών που είναι το φρόνημα το κοσμικό. Προσέχετε, γιατί ουδεμία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει, μόνο σε αυτούς που περπατούν κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό και χάσετε την ημέρα εκείνη. Αγρυπνείτε στας προσευχάς, δεόμενοι επαντή καιρό, για να δυνηθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση. Μακάριος αυτός που αγρυπνεί και φυλάτει τα ημάτια αυτού λευκά, γιατί δεν θα περπατήσει γυμνός όπως αυτή για να φαίνεται η ασκημοσύνη τους. Και κατάφερε και συνήθρισεν αυτούς εις τον τόπον των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Έτοιμα πια είναι τα στρατεύματα, τους άνοιξε το δρόμο ο Θεός, ο διάβολος τους μάζεψε και είναι έτοιμος τώρα ο πόλεμος, αν είναι δυνατόν, των ανθρώπων. Μαζί του όμως είναι ο διάβολος και μαζί τους όμως είναι ο διάβολος και οι άγγελοι αυτού. Δεν είναι ένας απλός πόλεμος. Είναι ο δράκον, είναι ο αντίχριστος, είναι ο ψευδοπροφήτης, είναι ο διάβολος, είναι οι άγγελοι αυτού. Για να εμποδίσουν τον Κύριο να έρθει στη γη. Θέλουν να διατηρήσουν την κατοχή στη γη. Και σήμερα οι σατανιστές αυτό λένε. Εσείς πηγαίνετε στον ουρανό, εμείς στη γη θα μείνουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Αυτό είναι το πιστεύω τους. Αλλά ο Κύριος δεν θα τους αφήσει στη γη. Θα αγωνιστούνε, θα πολεμήσουνε για να πετύχουνε να παραμείνουν στη γη. Αλλά εις μάτιν. Είναι το τελευταίο καταφύγιο του διαβόλου, η γη. Δεν έχει που αλλού να πάει, που αλλού να βρεθεί. Έχει εκδηλώσει όλη την κακία, όλο το μίσος, καθώς την ανθρωποκτόνωση απαρχής εναντίον των ανθρώπων που δεν ήθελαν να υποταχθούν σε αυτόν, καθώς πίστευαν και υπάκουαν στο Ευαγγέλιο το αιώνιον που κήρυταν οι άγγελοι. Και τώρα η τελευταία φιάλη, η τελευταία πληγή και από εκεί και πέρα το τέλος. Και ο έβδομος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις τον αέραν και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού, από το θρόνο λέγουσα τελείωσε. Τέλειωσε η εκδήλωση της οργής του Θεού με την εβδόμη φιάλη και έγιναν φωνές και βροντές και αστραπές και έγινε σεισμός μέγας.
ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης τόσο πολύ μεγάλος σεισμός και διαιρέθη η πόλη σε μεγάλη τρία μέρη και οι πόλεις των εθνών έπεσαν όλες, όλα τα σπίτια, όλες οι πόλεις άστεγοι, τραυματισμένοι, φωνευμένοι από ένα τέτοιο σεισμό, αλλά έτοιμοι να πολεμήσουν με το ερχόμενο, αμετανόητοι. Και αφού τέλειωσε ο Κύριος το έργο του θυμού του, η Βαβυλώνη μεγάλη ήλθε εις ενθύμηση ενώπιον του Θεού, δια να δώσει και σε αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Βαβυλώνη μεγάλη, ο διαθρησκευτικός οικουμενισμός, η νέα εποχή όπου όλοι ενωμένοι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, άραβες, βουδιστές, κομφουκιανοί, παγανιστές, όλοι μαζί. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το κίνημα ισχύει, έχει αρχίσει από τώρα, το ξέρουμε. Ξεκίνησε την αρχή του αιώνα με τον διαδογματικό οικουμενισμό, με την ενότητα των χριστιανικών εκκλησιών πέραν της υγιένουσας διδασκαλίας, ένα κοινό βάφτισμα στο όνομα του Χριστού όλοι οι ίδιοι, με αποτέλεσμα μέσα σε αυτόν τον διαδογματικό οικουμενισμό να μην υπάρχει αίρεσης, να μην υπάρχει ψευδοδιδασκαλία, να μην υπάρχει ετεροδιδασκαλία, να είναι όλοι μαζί. Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ο Θεός να μας φυλάει. Δύο δρόμοι υπάρχουν στην Εκκλησία τώρα, αδερφοί. Ο ένας δρόμος είναι που οδηγεί στην περιστερά του Κυρίου, στη μία Εκκλησία, την Αγία, την Άμωμο, την Ένδοξη, τη μία έξουσα κοιλίδα ηρητίδα ητήτων τιούτων, μία εκκλησία αγιασμού από το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο και από την αγάπη, και μια άλλη εκκλησία με πολύχρωμη Βαβυλώνα, που όλοι είμαστε ίδιοι, όλοι είμαστε μαζί. Δεν θέλουμε χωρίσματα, ενότητα θέλουμε. Αλλά αυτή η ενότητα δεν είναι του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι η ενότητα του πίστεως. Είναι η ενότητα του διαβόλου. Είναι η ενότητα της Βαβυλώνας. Ο Θεός να μας φυλάει. Εμείς έχουμε πάρει απόφαση, αδερφοί, να μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Δεν λέμε ότι είμαστε η μοναδική Εκκλησία. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Αλλά λέμε ότι αυτή την εκκλησία σε όλο τον κόσμο την οικοδομεί τώρα ο Χριστός. Χωρίς ηγέτες, χωρίς ανθρώπους μεγάλους και σπουδαίους, με μικράν δύναμη, αλλά έχουν ένα χαρακτηριστικό, φιλάνε το Λόγο του Θεού και δεν αρνούνται το όνομα του Χριστού. Και αυτό το χαρακτηριστικό το θέλουμε και εμείς. Αμήν, αδερφοί. Αυτό το χαρακτηριστικό θέλουμε. Ξέρουμε ότι αυτή η εκκλησία ποτέ δεν θα αποκτήσει δύναμη ανθρώπινη. Μικρά δύναμη θα έχει πάντοτε. Αλλά σε αυτή την εκκλησία θα θέσει ο Χριστός θύρα ανεωγμένη, που κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Γιατί έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Γι' αυτό και εμείς στερεοί, αδελφοί μου αγαπητοί. Τώρα τελευταία έχω καταλάβει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, σας παρακαλώ δια των νυκτηρμών του Θεού. Προσοχή, αδελφοί μου αγαπητοί, να μείνουμε. Αρχίσαμε να τελειώσουμε. Αρχίσαμε με το Πνεύμα, μην τελειώσουμε με τη σάρκα. Αρχίσαμε με το Πνεύμα να τελειώσουμε με το Πνεύμα. Αρχίσαμε εισερχόμενοι δια της στενής πύλης να τελειώσουμε στην τεθλιμμένη οδό, γιατί αυτή οδηγεί στον ουρανό. Δεν κάνουμε εκτόσεις, δεν κάνουμε συμβίβασμους, δεν κάνουμε διάλογο. Ο χριστιανισμός δεν έχει διαλόγους. Ο χριστιανισμός έχει ομολογίες πίστεως.
τι έκανε ο Χριστός στη ζωή σου. Αυτό έχει ο χριστιανισμός. Ο Απόστολος Παύλος δεν διελέγεται παρά μόνο για να πείσει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Κύριος. Και όταν έβλεπε απιστία, απεχωρίζεται και αυτός και οι μάθητε. Αμήν. Θα μείνουμε, αδερφοί. Με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, στην αγάπη του Θεού Πατρός. Έβδομη φιάλη. Αφού έγινε σεισμός μέγας και δεν υπήρξε ούτε ένα σπίτι όρθιο, γκρέμισαν όλες οι πόλεις, τότε σκέφτηκε τη Βαβυλώνα ο Κύριος ότι ήρθε ο καιρός να της δώσει να πιει το ποτήρι του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και έφυγε πάσαν ίσως και κανένα όρος δεν βρέθηκε. Και μέσα σε αυτή την τέλεια καταστροφή χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου καταβαίνουν εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους και ευλαστήμησαν οι άνθρωποι των Θεών δια την πληγήν της χαλάζης και δια την πληγήν διότι η πληγή αυτή είναι το μεγάλης φόδρα χωρίς κανένα καταφύγιο να κρυφτούνε με έλκος κακό και πονηρό, με θάλασσα σαν αίμα νεκρού, με πηγές υδάτων αίμα ανθρώπου, με καύσωνα που καυμάτιζε και με σκότος που έφερνε πόνο στους ανθρώπους. Τους έδωσε την ευκαιρία, ξέρανε τον Εφράτη, για να μαζευτούν τα στρατεύματα να πολεμήσουν τον Κύριο των Κυρίων και τον Βασιλιά των Βασιλιάδων. Και η τελευταία φιάλη, σεισμός που γκρέμισε όλες τις πόλεις των ανθρώπων. Και καθώς έμειναν χωρίς κεραμίδι στο κεφάλι τους που λένε οι άνθρωποι, χωρίς στέγη, χάλαζα μεγάλη μέχρι ενός ταλάντου βάρους. Η πληγή αυτή το μεγάλη σφόδρα. Και πάλι δεν μετενόησαν και πάλι βλασφήμισαν τον Θεό για τις πληγές. Από εδώ και πέρα μπήκαμε στο τέλος του τέλους. Τελειώσαμε, αδερφοί. Από εδώ και πέρα θα κρίνει την Βαβυλώνα και αφού πέσει και το τελευταίο προπύργιο του διαβόλου η Βαβυλώνα, τότε θα γίνει επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, των υπολείπων Αγίων Ζώντων, των αποθανόντων και ευρισκομένων κάτω από το θυσιαστήριο. Συμπληρώθηκε ο αριθμός των Αγίων, θα έρθουν οι Άγγελοι να τους αρπάξουν, να τους αναστήσουν. Ο γάμος του Αρνίου, παρουσία των φίλων του Αρνίου και μετά Δευτέρα παρουσία. Και η νίκη η αιώνια, πιάνεται ο διάβολος, στένεται και φυλακίζεται για 1000 χρόνια. Την επόμενη Πέμπτη με τη χάρη του Χριστού θα δούμε να πέφτει το τελευταίο προπύργιο του διαβόλου που είναι η Βαβυλώνα η μεγάλη, η οποία στήριζε, υποστήριζε τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη. Γιατί δεν είχε την υγιένουσα διδασκαλία, δεν είχε το Πνεύμα του Θεού, δεν είχε διάκριση. Αλλά αντιθέτως επηρεαζόταν απόλυτα από τις μεθοδίες και τις πανουργίες του διαβόλου. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης λοιπόν. Μακάριος αυτός που αγρυπνεί και φυλάτη τα ημάτια του άγια και καθαρά. Αμήν. Ω Κυρία μου, τι φοβερό βιβλίο είναι αυτό.